Ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 18, του βιβλίου Σοφία Σειρά. Είχαμε ήδη αναφερθεί από τον προηγούμενο στίχο, τον 17, ότι ανοίγει μια καινούργια περικοπή περί ταπεινώσεως και ότι η ταπείνωση είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Βεβαίως, πάλι θα υπενθυμίσω ότι το ιερόν κείμενον δεν εξαντλεί το θέμα, ούτε καν συστηματικά το διαπραγματεύεται, αλλά απλώς φύγει κάποιες όψεις που θα επανέλθει το βιβλίο αυτό σε κάποια άλλα σημεία του. Και λέγει το 18ο χωρίο: «Όσο μέγας ή το σούτο ταπείνου σε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν». Όσο πιο μεγάλος είσαι, όχι βεβαίως στην ηλικία, αλλά στην αξία, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτόν σου και θα βρεις χάρη μπροστά στο Θεό. Πράγματι, αγαπητοί, η ταπείνωση είναι η θύρα όλων των αρετών. Λέγει ο Μέγας Βασίλης, ο Μέγας Αντώνιος, προπασών των αρετών εστίν η ταπείνωση. Μπροστά από όλες τις αρετές είναι η ταπείνωση. Και όπως η θύρα παντός κακού είναι η γαστριμαρχία και παντός πάθους θανασίμου, έτσι και η θύρα πάσης αρετής είναι η ταπείνωση. Εάν δεν περάσουμε από τη στενή αυτή πόρτα της ταπεινώσεως, είναι αδύνατο να βρούμε πλατισμόν και ανάπαυση και ασφάλεια εις το χώρο των λοιπόν αρετών. Χωρίς αυτήν, ακόμη καμιά αρετή δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι είναι ηργασμένη εν Θεό, δηλαδή να έχει διαστάσεις νομιμότητος, διότι και αυτή η αγάπη όταν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει ταπείνωση, τότε δεν είναι σωστή. Θυμηθείτε, παρακαλώ, εκεί που λέγει ο Απόστολος, εάν ψωμίσω τα υπαρχοντά μου και τα λοιπά, ακόμα δώσω και τον εαυτό μου να καεί υπέρ των άλλων, αγάπη δεν έχω, δεν είμαι τίποτε. Έτσι παρομοίως, εάν έχω κάποιαν αγάπη, αλλά το ελαττήριο δεν είναι η ταπείνωση, τότε η αγάπη αυτή δεν έχει διαστάσεις νομιμότητος. Είναι μια αγάπη την οποία αποβάλλει ο Θεός. Δεν τη θέλει ο Θεός αυτήν την αγάπη. Την ξερνά. Και όχι μόνο την αγάπη, αλλά και κάθε άλλη αρετή. Μπορεί να είμαι πάναγνος, να μην έχω ταπείνωση, δεν έχει καμία αξία η παρθενία μου. Βλέπω πολλές φορές ανθρώπους, ιδίως γυναίκες, οι οποίες πάσχουν από ένα κόμπλεξ αξιοπρεπίας και λέγουν ότι ποτέ δεν έπεσαν στην ανηθικότητα σαν κοπέλες, ουδέποτε γνώρισαν κάποιον άλλον άνδρα πλην του συζύγου τον οποίον έχουν. Το λέγουν και το ξαναλέγουν. Αυτή η αγνότητα και η παρθενία που υπήρχε πρώτου γάμου δεν είχε ελαττήριον την ταπείνωση, αλλά την γενοδοξία. Και δεν είναι δεκτή από το Θεό. Κάπου λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, εάν λέγει μείνεις εν παρθενία, πρόσεξε μη καυχηθείς, διότι προς τιμήν του σώματος του Χριστού μένεις εν παρθενία, μη καυχηθείς. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι η ταπείνωση είναι αναγκαιοτάτη
και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να έχουμε καμία μα απολύτως καμία αρετή. Είναι δηλαδή η πύλη και ταυτοχρόνως εκείνη η οποία δίδει νομιμότητα και αξία και βάρος στην κάθε αρετή. Λέγει ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος, ως γαρ φωτός μη παρόντος ζωφώδη και σκοτεινά άπαντα, ούτω και μη παρούσις ταπεινοφροσύνης, πάντα ημών μάταια και έολα τα κατά Θεόν σπουδάσματα. Όπως λέγει, όταν δεν υπάρχει το φως είναι όλα σκοτεινά και ζωφώδη, κατά τον ίδιο τρόπο όταν λείπει η ταπεινοφροσύνη όλα είναι μάταια, όλα είναι κουτά, όλα είναι έολα, φρέσκος αέρας, όλα εκείνα τα οποία μπορούν να αναφέρονται στο Θεό. Έτσι, αν κάποιος νομίζει ότι έχει κάποια αναξία, θα πρέπει να έχει μία ταπείνωση, και όσο πιο πολύ αξία νομίζει ότι έχει, τόσο περισσότερα ταπείνωση πρέπει να αποκτά. Πρώτον, για να διατηρήσει τα προσόντα του, διότι αν έχει υπερηφάνεια θα τα χάσει τα προσόντα του. Και δεύτερον, ή τουλάχιστον, συγγνώμη, αν δεν τα χάσει, αυτά τα προσόντα δεν θα αξιοποιηθούν σωστά, θα αποβούν σε κακό. Και δεύτερον, πρέπει να ταπεινούνται για να μην πάψει να είναι μεγάλο. Εάν θα ήθελε να είναι μεγάλος. Η αληθινή μεγαλοσύνη βρίσκεται πάντοτε στην ταπείνωση. Λέγει πάλι ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος, ουδείς γάρ του ταπεινού υψηλότερος. Δεν υπάρχει πιο ψηλότερος από τον ταπεινόν. Δηλαδή ο ταπεινός είναι ο κορυφαίος, είναι ο ακραίος, είναι ο πάνω από όλους, κι όμως είναι ταπεινός. Η ταπείνωση μπορεί να ζήσει και μέσα στον πλούτο και μέσα στη σοφία. Θυμηθείτε ότι ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Μάλιστα ο Θεός τον είχε κάνει σφόδρα, σφόδρα πλούσιος, όπως λέει η Αγία Γραφή, όπως και τον Ιώβ. Κι όμως ο Αβραάμ μπορούσε να λέγει, όταν είχε θεοφανία, εγώ, έλεγε, γη και σποδόσιμη, εγώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν δείτε κάποιον που είδε ένα ονειράκι, και αυτό αμφιβόλου προελεύσεως, πιθανότατα δαιμονικό, ότι τάχα είδε κάτι, κάτι, κάτι και βγαίνει έξω και το διαλαλεί σε όλες τις γειτονιές και σε όλα τα σπίτια, ξέρεις εγώ είδα την Παναγία, ξέρεις εγώ είδα τον Χριστόν, αγαπητοί μου, και μάλιστα πιστεύει ότι είναι κάτι, ότι μπορεί να τον επισκέπτεται αυτός ο Θεός. Αγαπητοί μου, ο Αβραάμ είχε αληθινή θεοφανία και δεν υπερηφανεύτηκε, αλλά μπορούσε να λέγει, εγώ είμαι χώμα και στάχτη. Ο Απόστολος Παύλος, αν θέλετε, αποκαλεί τον εαυτόν του άφρονα, άμυαλο, όταν αναγκάζεται ύστερα από 14 χρόνια να γράψει στους Κορινθίους για να υποστηρίξει ότι είναι εκ των υπερλίγαν Αποστόλων, και αυτό έχει σημασία, θα σας το πω στη συνέχεια, να προβεί σε αποκαλύψεις. Και όταν προβαίνει σε αποκαλύψεις, ομιλεί σε τρίτο πρόσωπο. Γνωρίζω, λέει, έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβηκε ως τρίτου ουρανού. Για τον εαυτό μου, τι να καυχηθώ εγώ για τον εαυτό μου? Εγώ είμαι ένας άρρωστος, αδύναμος, ασθενικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος άνθρωπος, σκέτος άνθρωπος. Υπερ εκείνου μπορώ να καυχηθώ. Για τον εαυτό μου δεν μπορώ να καυχηθώ. Βλέπετε, με τη σχήμα ομιλεί. Ομιλεί σε τρίτο πρόσωπο, για να μην μιλείς για τον εαυτό του.
Και αφού μίλησε, δεν μίλησε καθαρά, μόνο έθιξε το θέμα. Δεν είπε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι ανήλθε ως τρίτου ουρανού και ότι άκουσε άρρητα ρήματα. Σταματάει εκεί έντρομος, ότι τι λέγει, και λέγει: τι να σας κάνω, με κάνατε να φανώ άφρον, άμυαλος, ώστε εκείνος ο οποίος υπερηφανεύεται είναι άμυαλος, αναμφισβητήτως. Αλλά ο Παύλος δεν είναι ο άμυαλος. Αναγκάστηκε, το λέει ο ίδιος, με αναγκάσατε. Γιατί? Διότι οι Κορίνθιοι του αμφισβητούσαν την αποστολική ιδιότητα. Την αποστολική ιδιότητα πρώτης σειράς. Αυτό τι συνέπειες μπορούσε να έχει και γιατί ο Παύλος υπεραμείνεται της αποστολικότητός του πρώτης σειράς, όχι από υπερηφάνεια, αλλά διότι έπρεπε εκείνα που θα πει να έχουν κύρος. Απόδειξη. Δεν βάλαμε τον Αποστολικό Πατέρα κείμενα μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά τίνον κείμενα έχουμε, των αυτοπτών μαρτύρων. Εκείνοι που, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, εκείνοι που τον είδαν, τον άκουσαν και τον ψηλάφισαν το λόγο της ζωής. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα, εγώ δεν είδα τον Κύριον Ιησούν. Γιατί αλλιώτικα, αγαπητοί μου, οι 14 επιστολές του δεν θα είχαν την θεοπνευστία που έχουν τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Δεν θα ήσαν Αγία Γραφή οι επιστολές του. Έχει λοιπόν πάρα πολύ σημασία αυτό. Ο Παύλος αναγκάζεται και όρκους να πάρει ότι δεν ψεύδεται. Το λέγει ο ίδιος, ου ψεύδομαι, αλήθειαν λέγω. Ώστε για μια στιγμή, όταν αναγκάζεται να αποκαλύψει, για να στερεώσει και τι κεφαλαιώδη και μεγάλα θέματα της πίστεως, αποκαλεί τον εαυτόν του ότι είναι άφρον. Ώστε άφρον είναι εκείνος ο οποίος καυχέται για κάτι το οποίο μπορεί να έχει, αλλά και για τη σοφία ακόμα. Μες στη σοφία η ταπείνωση μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει ωραιότερος συνδυασμός από τον σοφόν και τον ταπεινόφρονα. Γιατί μπορούμε να έχουμε σοφό, αλλά να μην είναι ταπεινός άνθρωπος. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Μωυσέα, ο οποίος, όπως λέγει ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, σε εκείνη την απολογία του, «Επεδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων, είναι δε δυνατός εν λόγης και ενέργης». Μεγάλη φυσιογνωμία ο Μωυσής και σοφός, με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων, χωριστά από τη σοφία του Θεού που είχε. Κι όμως ο Μωυσής είναι ταπεινός. Ταπεινός μέσα σε αυτή την ίδια την πράξη, διότι προτιμά, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού παρά να ονομάζεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ. Ταπείνωσης, ξαναλέγω, μέσα στην πράξη. Και ο Μωυσής μεν είναι αρχηγός των Εβραίων, αλλά ένας αρχηγός που εταλαιπωρείται μέρα και νύχτα από εκείνον τον δίσκαμπτον και σκληροτράχυλο λαό του Θεού, που μέρα και νύχτα προσπαθεί να τον παιδαγωγήσει και δεν παιδαγωγείται. Εβασανίζεται λοιπόν ο Μωυσής και μέσα στα βάσανά του αυτά δεν θα μπορούσε ποτέ να καυχηθεί και ουδέποτε καυτά το Μωυσής για τη σοφία του. Αλλά και ο Στέφανος ο πρωτομάρτης, μια που τον ανέφερα προηγουμένως, μα σημειώνει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ότι Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως ουκ ίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύματι ο ελάλη. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν με τη δύναμη και τη σοφία που μιλούσε για το Θεό, για τον Ιησού Χριστόν. Έτσι ζούσαν αυτοί ταπεινοί μέσα στη σοφία τους. Η ταπείνωση, αγαπητοί μου, και εις τον πλούτον μπορεί να ζήσει και εις την
εις τη σοφία μπορεί να ζήσει, από τον άνθρωπο εξαρτάται. Είναι γνωστό ότι πολύ πιο δυσκολότερα γίνεται κανείς ταπεινός άμα είναι πλούσιος ή είναι σοφός. Και έτσι αν βρούμε ταπείνωση μέσα στον πλούτο ή στη σοφία, αυτό είναι άξιον πολλού θαυμασμού. Γι' αυτό ακριβώς λέει και το κείμενο το ιερό που σας διάβασα από το βιβλίο της Σοφίας Ράχ, ότι όσο μεγάλος είσαι, τόσο πιο πολύ να ταπεινώνεις. Μια πολύ ωραία εικόνα ταπεινώσεως μας έδωκε αυτός ο Κύριος εξ αφορμής ενός δείπνου, όταν κλήθηκε κάποτε από έναν Φαρισαίον και είχε αυτός ο Φαρισαίος πολλούς καλεσμένους, και οι οποίοι κάλεσαν τον Κύριον, ο οποίος κάλεσε τον Κύριον, και που οι συνδετημόνες μαζί με τον καλέσαντα σκοπόν είχαν να παρατηρήσουν τον Κύριον. Δηλαδή, το λέγει το ιερό κείμενο εκεί, και ήσαν παρατηρούμενοι αυτόν, τον πρόσεχαν πως θα καθίσει, τι θα πει, αλλά ο Κύριος πρόσεχε και αυτούς. Είναι κάτι καταπληκτικό, σας το έχω πει κι άλλη φορά αυτό. Προσπαθείς να δεις τι κάνει ο Θεός και εκείνος σε βλέπει τι κάνεις εσύ, και σπέβδει πρώτος εκείνος να σε αποκαλύψει. Λοιπόν, μας λέει εκεί το κατά Λουκάν 14,1, έλεγε δε προς τους κεκλειμένους παραβολήν επέχων πόστας πρωτοκλησίας εξελέγοντο. Αυτό το επέχον θα πει πρόσεχε, κοιτούσε με τα προσοχής. Πήγε, έπιασε μια γωνιά της αιθούσης και κοιτούσε πως έμπαιναν μέσα οι καλεσμένοι και ποιες θέσεις πήγαιναν να πιάσουν. Βεβαίως επήγαιναν και έπιαναν τις πρώτες θέσεις. Ο καθένας πήγε να πιάσει την καλύτερη θέση. Και τότε, όταν κάθισα στο τραπέζι, τους είπε, λέγει, έναν παραβολικό λόγο. Πορευθείς, λέγει, ανάπεσε εις τον έσχατον τόπον, πήγαινε πιάσε την τελευταία θέση. Είναι, όταν έλθει ο κεκλικώσε ύπηση, φίλε προς ανάβηθη ανώτερον. Φίλε, δεν είναι η θέση σου εδώ. Σε παρακαλώ, έλα πιο πάνω, σε μια καλύτερη θέση. Και τότε έστεση δόξα ενώπιον των συνανακειμένων σου, και τότε θα δοξαστείς ανάμεσα στους συνδετημόνας. Αντιθέτως, αν έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και πας και πιάσεις την πρώτη θέση, θα έρθει ο νοικοκύρης και θα σου πει, φίλε, αυτή η θέση δεν είναι για σένα, είναι για κάποιον άλλον. Λοιπόν, σήκω. Πω, την τροπή. Σήκω. Και εντωμεταξύ, επειδή θα έχουν πιαστεί όλες οι θέσεις, θα πάει να πιάσεις την τελευταία και θα είναι για σένα ντροπή. Μάλιστα, το συμπέρασμα του Κυρίου είναι ότι πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αγαπητοί μου, θα μου πείτε, ο Κύριος παρακολουθεί και το πως θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι? Αυτό είναι ενδεικτικό ότι ο Κύριος παρακολουθεί και τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Μη πείτε, και τι είναι αυτό τώρα, ή θα πνιγόμαστε μέσα στις σχολαστικότητες και τις λεπτομέρειες? Πρέπει να διακρίνουμε, αγαπητοί μου, την λεπτομέρεια από τη σχολαστικότητα. Άλλο πράγμα είναι το ένα και άλλο πράγμα είναι το άλλο. Βεβαίως, το να προσέξεις ένα τραπέζι είναι μία λεπτομέρεια μπροστά σε μια ολόκληρη ζωή που πρέπει να παρουσιαστεί εκείνη που πρέπει να είναι. Αλλά ποιος σας λέει ότι η λεπτομέρεια δεν προδίδει περισσότερα πράγματα? Δεν λέει μια παροιμία, εξόνυχος ο λέων, από τον ήχη γνωρίζεις το λεοντάρι? Έτσι και από τις μικρές αυτές λεπτομεριακές μας πράξεις
φαίνεται ποια είναι η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, τι πιστεύουμε, τι έχουμε μέσα μας, αν είμαστε γεμάτοι ή άδειοι κούφιοι άνθρωποι. Πάντως θα ήθελα να σας σημειώσω ότι ο Κύριος παρακολουθεί όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Αλλά ο Κύριος συνεβούλευσε και τους μαθητάς του αναλόγως για το θέμα της ταπεινώσεως, όταν του δώσαν αφορμή δύο μαθητές του, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και πήγαν και του ζήτησαν να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του. Και να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος ανήρχεται εις τα Ιεροσόλυμα για να παραδοθεί, δηλαδή να παραδώσει τον εαυτό του εις το πάθος. Βλέπετε ότι η υπερηφάνεια είναι άσπλαχνος. Δεν λογαριάζει εσύ αν υποφέρεις, ο άλλος να ανεβεί. Γι' αυτό λέει ο λαός μας, πατεί επί πτωμάτων. Σε πατάει για να ανεβεί. Είναι φοβερό πράγμα η υπερηφάνεια. Φοβερό πράγμα. Και του εζήτησαν να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του όταν θα ανακηρυχθεί βασιλεύς. Και ο Κύριος, αφού τους διόρθωσε, τους είπε εν συμπεράσματι: όσοι αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Αν κανείς από σας θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει δούλος σας, να γίνει υπηρέτης σας, συγγνώμη. Και όποιος ανάμεσά σας θέλει να είναι πρώτος, αυτός να γίνει δούλος σας. Προσέξατε ένα σημείο. Δεν είπε ο Κύριος ότι είναι κακό πράγμα να είσαι μεγάλος. Το προσέξατε? Θα το πάλι μία φορά. Δεν είπε ότι είναι κακό πράγμα να είσαι μεγάλος. Ούτε κάκισε τους μαθητάς του όταν του ζήτησαν να δοξαστούν μαζί του ότι δεν έπρεπε να δοξαστούν. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ο ίδιος, ότι θα καθίσουν επί 12 χρόνων δόξης όταν θα έρθει στη βασιλεία του και θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αλλά τι, τους εδίδαξε την μέθοδο. Δεν μπορεί να γίνεις μεγάλος δια της οδού της υπερηφανίας. Μπορείς να γίνεις μεγάλος δια της οδού της ταπεινώσεως. Αυτό είναι το θέμα. Θα το πω άλλη μια φορά. Πολλοί νομίζουν και κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι ούτως υπήν εμποδίζει τον άνθρωπο να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί. Ποιος σας το λέγει αυτό? Ποιος σας το λέγει αυτό? Ο χριστιανισμός θέλει όλοι να γίνουμε μεγάλοι, αλλά από το δρόμο δια της οδού της ταπεινοφροσύνης και όχι δια της οδού της περηφανίας. Αλλά εδώ βλέπουμε και ένα πρότυπο να προβάλλει ο Κύριος, το οποίο ευκολύνει πάντα πολύ. Ξέρετε, όσο σοφά βιβλία και να διαβάσουμε, εύκολα δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε ή να τα θυμόμαστε. Όταν όμως διαβάσουμε ένα βίο ενός Αγίου ή ενός ανδρός μεγάλου για τις ηρωικές του πράξεις κλπ, αυτό το θυμόμαστε. Και στέκεται πολλές φορές υπόδειγμα για μίμηση. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε βίους και Αγίων και μεγάλων ανδρών. Εδώ ο Κύριος προβάλλει τον εαυτό του. Και τι λέγει? Όσπερο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Όπως ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε, λέει, να διακονηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήλθε να υπηρετήσει. Έτσι κι εσείς. Θέλετε να γίνετε μεγάλοι, πρέπει να υπηρετήσετε. Θέλετε να γίνετε μεγάλοι, πρέπει να ταπεινωθείτε. Αν κάποιος πει τώρα, μέσα στη φαντασία του, όταν ο Κύριος προβάλλει τον εαυτόν του υπόδειγμα προς μίμηση, αυτό δεν είναι μια υπερηφάνεια?
Μερικοί άλλοι πιο πέρα θα έλεγαν ότι και ο Θεός ο οποίος θα ήθελε να προβάλλει τον εαυτό του και να ζητάει τη μοναδική λατρεία, αυτό δεν είναι υπερηφάνεια? Θα ήθελα να σας έλεγα κάτι που παλιότερα σας το έχω πει και που το λέγει ο Μέγας Βασίλειος: ταπείνωσης. Ω, ξέρετε τι είναι ταπείνωσης? Είναι πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε κάτι να πούμε στο σημερινό θέμα, ίσως και στο ερχόμενο, γύρω από το θέμα της ταπεινώσεως. Είναι μια παρεξηγημένη αρετή. Νομίζουμε ότι η ταπείνωση είναι αυτός που στείλει το κεφάλι και εισπράττει καρπαζές. Κάποτε, αν πρέπει να εισπράξει καρπαζές, θα εισπράξει καρπαζές. Όταν ο Κύριος εκολαφίζεται, δηλαδή εισπράτε καρπαζές, εισέπρατε καρπαζές, αυτός είναι ο κόλαφος, είναι η καρπαζά στον τράχυλο με τα θορύβου, με κρότο, δεν μιλούσε, εισέπρατε καρπαζές. Ήταν η ώρα των εισπράξεων των καρπαζών, αλλά ο Κύριος δεν είναι το καρπαζό εισπράκτο. Μπορούσε να ομιλεί στους αντιπάλους του και να τους καθυλώνει κυριολεκτικά, ώστε να σημειώνει η Αγία Γραφή: δεν τολμούσαν πλέον τίποτα να του πούν, διότι όλοι εκαθυλώνοντο και απεστομώνοντο. Αλλά τι είναι ταπεινός και τι είναι ταπείνωση? Είναι πολύ πράγμα, πολύ βάθος. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε αυτό το θέμα. Ό,τι μπορέσουμε θα πούμε σήμερα και την ερχομένη φορά. Ό,τι μπορέσουμε. Το θέμα είναι ανεξάντλητο και προπαντός κατανοείται βιούμενον το θέμα αυτό. Εάν δεν το βιείς, δεν το κατανοείς. Μόνο εκείνος που το ζει μπορεί να το καταλαβαίνει. Ωστόσο, θα σας έλεγα αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τι είναι ταπείνωσης? Ταπείνωσης είναι επάνωδος επί την οικίαν αξίαν. Να γυρίσεις αυτό που αξίζεις. Όταν ο Κύριος έλεγε «σας δίνω υπόδειγμα», υπηρετώντας βεβαίως τους μαθητές του, δεν έλεγε τίποτε περισσότερο από εκείνο που είτο. Άνθρωπος υπηρετών, αλλά και Θεός τέλειος. Τι έλεγε λοιπόν και πού ετοποθετείται ο Κύριος? Επί μιας πραγματικότητος, αυτό που είτο, επέστρεφε εις την οικίαν του αξίαν. Αυτό δηλαδή που ήταν. Ο Παύλος λέγει «ουκ ημί Απόστολος Χριστού». Δεν είμαι, λέει, Απόστολος Χριστού. Τι θα έλεγε, ότι δεν είμαι? Αυτό είναι επάνωδος επί την οικίαν αξίαν. Τι θα έλεγε? Θα έλεγε «α, όχι, όχι, ξέρετε, εκείνα που λέτε τα κοπλιμέντα που κάνουμε, κάτι ψευτοϊπερηφάνειες, ξέρετε, δεν είμαι εγώ Απόστολος του Χριστού, για να κρύψω τάχα την ιδιότητά μου». Είναι ταπείνωσης να πω ότι δεν είμαι χριστιανός? Και μάλιστα σε μια επίσημη στιγμή, όταν ζητηθεί ακόμα και η ζωή μου, χριστιανός ή μη, έλεγαν οι αρχαίοι μάρτυρες και οι νεότεροι μάρτυρες. Είμαι χριστιανός. Δεν μπορώ αυτό να το αρνηθώ. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Είναι ταπείνωσης. Βαθιά ταπείνωσης. Γιατί ο άνθρωπος μένει σε αυτό που είναι. Ούτε πιο πάνω που είναι αισθήματα υπεροχής, ούτε πιο κάτω που είναι αισθήματα μειονεκτικότητος, των οποίων τα άκρα κατά τους πατέρας συναντώνται. Διότι το αίσθημα υπεροχής δεν είναι παρά αίσθημα μειονεκτικότητος. Αν είσαι δυναμικός χαρακτήρας, θα εμφανιστεί ο εγωισμός σου με αίσθημα υπεροχής. Αν είσαι παθητικός χαρακτήρας, θα εμφανιστεί ο εγωισμός σου με αίσθημα μειονεκτικότητος. Αλλά και τα δυο τα γεννάει ο εγωισμός, τα γεννάει η υπερηφάνεια. Αγαπητοί, αυτό θα πει να φύγω από τον εγωισμό και να γυρίσω σε εκείνο που πραγματικά είμαι. Είμαι άνθρωπος. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πίθηκος. Είμαι άνθρωπος εξ ανθρώπων, όχι άνθρωπος εκ πίθηκων. Κατηγορούν εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από το Θεό,
για αλαζονία. Η αλαζονία σας λέγει, σας έχει κάνει να λέτε ότι σας δημιούργησε ο Θεός. Αλλά η αληθινή ταπείνωση είναι να λες ότι κατάγες από τα ζώα και συγκεκριμένα από τον πίθηκο. Όχι, όταν εγώ υποστηρίζω και λέγω είμαι άνθρωπος και κατάγομαι εξ ανθρώπων και κατάγομαι από πρόγονον που τον δημιούργησε ο Θεός, αυτό δεν είναι αλαζονία, γιατί είναι πραγματικότητα, είναι ταπείνωση. Αντιθέτως, το άλλο εκείνο που μοιάζει ότι είναι ταπείνωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ψευτοϊπερηφάνεια, ψευτοταπείνωση. Αληθινά μεγάλος αγαπητοί μου είναι ο ταπεινός, και η ταπείνωσή του έγκυται στο ότι τιμά το Θεό και τιμά τους ανθρώπους. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, εκείνος ο οποίος δέχεται άλλη αυθεντία πέραν από τη δική του αυθεντία. Αλλά εδώ θα έμενα στο ότι ταπεινός είναι εκείνος που τιμά τον πλαϊνό του, τον συνάνθρωπό του, τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό του. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Είναι μία μικροτάτη αλλά πολύ ωραία και βαθιά πρόταση. Τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Τρεις λέξεις. Που σημαίνει ως προς την τιμή ο ένας να συναγωνίζεται τον άλλον για να την αποδώσει. Να σπέρσω εγώ πρώτος να αποδώσω τιμή. Μερικοί λέγουν εγώ θα πάω πρώτος, ο άλλος είναι μικρότερος, να έρθει σε μένα ο μικρότερος, εγώ είμαι μεγαλύτερος. Το θέμα δεν κρίνεται στην ηλικία, αγαπητοί μου. Βεβαίως θα ήταν ιδεώδες όταν ο ταπεινός ξεκινάει, ο μικρός ξεκινάει να πάει στον μεγαλύτερο. Αλλά η αληθινή ταπείνωση δεν κοιτάζει ηλικία ούτε αξιώματα. Πηγαίνει αυτός που είναι βαθιά ταπεινός, πηγαίνει και βρίσκει τον άλλον και του αποδίδει τιμή. Το ακούσατε παρακαλώ όσοι είσαστε πεθεροί και πεθερές ως προς την ύφη σας και τα παιδιά σας? Το ακούσατε? Μη πείτε όχι, θα έρθει η νύφη μου σε μένα, εγώ να πέσω. Βέβαια είσαι η μητέρα και αναμφισβήτητα θα πρέπει να έρθει πρώτα το παιδί σου ή η νύφη σου ή ο γαμπρός σου. Αλλά αν είσαι όμως αξίας άνθρωπος και μέσα σου πιστεύεις ότι πιστεύεις και θες να είσαι μεγάλος, αληθινά μεγάλος, τότε θα πας εσύ πρώτος. Αυτό είναι το σπουδαίο. Γι' αυτό παρακαλώ μην κοιτάζουμε θέματα αξιωμάτων και πρεσβείων, αλλά θέμα μεγαλοψυχίας, ταπεινώσεως. Εάν ο μεγάλος δεν έδειχνε ταπείνωση στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, τότε θα δημιουργούνται φοβερές ακαταστασίες και αντιζηλίες και φατρίες και ό,τι άλλο κακό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, επειδή ακριβώς υπάρχει υπερβάλλουσα καινοδοξία στο περιβάλλον μας. Αν εγώ θα ήθελα λίγο να υπερηφανευτώ, θα προσκρούσω στην καινοδοξία των άλλων που με βλέπουν και με ακούν. Και τότε τι θα κάνουμε? Τότε θα συγκρουστούμε. Είναι πολύ φυσικό. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Απόστολος Φιλιππισίους 2,3, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντα σε αυτόν. Τίποτα λέει κατά φατρία και κατά καινοδοξία να μην γίνεται σε εσάς, αλλά με την ταπεινοφροσύνη, διά της ταπεινοφροσύνης, να θεωρεί ο καθένας σας τους άλλους όλους ανωτέρους του και συνεπώς οφείλει σε αυτούς τιμή και σεβασμό. Στις
συνέχεια μας λέγει το χωρίον που αναλύουμε ότι σαν καρπός αυτής της ταπεινώσεως, όσο μεγάλος είσαι τόσο πιο πολύ να ταπεινώνεσαι, ότι ως καρπός έρχεται η χάρη του Κυρίου. Καρπός, η χάρη του Κυρίου. Και χάρις σημαίνει εύνοια. Πράγματι, ο Θεός λέγει δια του προφήτου Ισαΐου 66,2, επίτηνα επιβλέψω αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους. Σε ποιον, λέει, θα επιβλέψω, ποιον θα κοιτάξω, λέει ο Θεός, παρά εκείνον ο οποίος είναι ταπεινός, ήσυχος και τρέμει τα λόγια μου, φοβείται τα λόγια μου. Σε αυτόν θα επιβλέψω, αυτόν θα κοιτάξω. Δηλαδή, σε αυτόν θα δώσω τη χάρη μου, σε αυτόν θα δώσω την ευνοιά μου. Ακόμη ο Θεός ακούει την προσευχή του ταπεινού. Γι' αυτό λέγει, ενώπιον του Θεού ο ταπεινός ασταθεί και έχει χάρη. Λέγει ο Ψαλμός 101 στίχος 18, επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούτε εξουδένωσεν την δέησιν αυτών. Επέβλεψε, κοίταξε την προσευχή, δηλαδή το περιεχόμενο της προσευχής των ταπεινών ανθρώπων. Τι τους ζητούν να τους το δώσει, και δεν τους εξουθένωσε, δεν τους απέρριψε, δεν τους απεδοκίμασε. Γενικά, κάτι που το ξέρουμε όλοι μας και που κατ' επανάληψη ο Κύριος βγάζει αυτό το συμπέρασμα μέσα στην Καινή Διαθήκη: Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο Θεός τους υπερηφάνους τους κλωτσά, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη, δίνει εύνοια. Αλλά ακόμη, αγαπητοί μου, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι ο ταπεινός είναι αγαπητός στο Θεό, είναι αγαπητός και στους ανθρώπους. Θα ήθελα να σας πω πόσο αγαπητός ο ταπεινός άνθρωπος είναι εις τους ανθρώπους. Και είναι αγαπητός γιατί είναι αγαπητός στο Θεό. Γράφει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι ο ταπεινός αγαπά τους πάντας και οι πάντες αγαπός είναι αυτόν. Όλους τους αγαπά και όλοι τον αγαπούν. Μια μικρή παρένθεση. Όταν σας διαβάζω κείμενα, το κάνω για δύο λόγους. Πρώτα για λόγους αυθεντίας, ότι δεν σας τα λέγω εγώ, αλλά τα λέγει ο Λόγος του Θεού. Τα λέγουν αγιασμένοι άνθρωποι. Και δεύτερον, για να έχουμε μία επαφή με τα κείμενα τα αρχαία, να μην ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, γιατί άμα τα ξεχάσουμε, σε λίγο καιρό θα είναι για μας ομηρικά ή κινέζικα. Πάντες επιθυμούσιν αυτόν και εις πάντα τόπον όπου πλησιάζει ως άγγελος φωτός ορώσιν αυτόν και την τιμήν αυτό αφορίζουσι. Όλοι τον θέλουν και τον επιθυμούν, και όπου πάει πλησιάζει, λέει, σαν άγγελος φωτός. Έτσι τον βλέπουν και του ξεχωρίζουν τιμή οι άνθρωποι. Οι οφθαλμοί πάντων το στόματι αυτού προσέχουσι, ο ποιος λόγος εξέρχεται εξ αυτού. Η οφθαλμή όλων, λέγει, προσέχει το στόμα του, και τι θα πει να το αρπάξουν. Βλέπετε, ο ταπεινός άνθρωπος έχει αυθεντικότητα. Αγαπητοί μου, τι θα πληρώναμε να είχαμε ακόμη μία φράση, αν υποτεθεί ότι απολέσθη, μία φράση μέσα στην Αγία Γραφή από τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ή και της Παλαιάς. Τι θα πληρώναμε, τι θα δίναμε να είχαμε ακόμη μία φράση απόδειξης ότι αν κάποτε βρεθεί
κάτι, μία φράση. Και βρίσκουμε πολλές φορές ή σε πατερικά κείμενα ή βρίσκουμε με τις έρευνες που κάνουμε ή σε κάποιο τάφο βρούμε κάτι και τα λοιπά. Παγκόσμιο, ακούστε, παγκόσμιο γεγονός. Βρέθηκε τον περασμένο αιώνα ένα βιβλίο. Ξέρετε αυτό το βιβλίο, λέγεται Διδαχή των 12 Αποστόλων. Διδαχή των 12 Αποστόλων. Δεν το έγραψαν οι Απόστολοι. Το έγραψε κάποιος που απηγεί τη διδασκαλία των 12 Αποστόλων. Και είναι τέλη του πρώτου αιώνα, αρχών του δευτέρου αιώνα. Κάπου εκεί είναι. Το βιβλίο αυτό, όταν βρέθηκε, θεωρήθηκε το μεγαλύτερο παγκόσμιο γεγονός του αιώνος. Θεωρήθηκε, ναι. Πάρτε ακόμη αυτές τις περγαμίνες που βρήκαν, τους παπύρους καλύτερα, που βρήκαν στην Νεκρά Θάλασσα. Παγκόσμιο γεγονός. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχουμε δύο λόγια από στόμα που είναι ταπεινό και θεόπνευστο, τι θα δίνουμε? Έτσι, όταν θέλουμε κάποτε να πάμε να πάρουμε μια συμβουλή και ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού άνθρωπος και είναι ταπεινός, προσέχουμε και το «και» που θα πει ακόμη να το πάρουμε. Έχει πολύ σημασία αυτό. Έχει δίκιο ο Άγιος Ισάκος Σύρος που λέγει εδώ ότι προσέχουν τι θα βγει από το στόμα του ταπεινού για να το πάρουν. Και πας άνθρωπος τους λόγους αυτού προσδοκά ως περ λόγους του Θεού. Και καθένας περιμένει τους λόγους του ταπεινού σαν λόγια του Θεού. Οι δαίμονες, η νίκα φθάσωση προς αυτόν γίνονται οσκούς. Όταν πάνε να πλησιάσουν οι δαίμονες των ταπεινών, γίνονται χώμα. Σαν χώμα γίνονται. Δηλαδή, ξαφανίζονται. Είναι γνωστό, το ξέρετε, ότι δεν πειράζει τίποτα τους δαίμονες όσο η ταπείνωση. Δεν απομακρύνει τίποτα τους δαίμονες όσο η ταπείνωση. Κάποτε ο διάβολος είχε πει στον Μέγαν Αντώνιο: Αντώνιε, λέει, μιστεύεις και εγώ δεν τρώω ποτέ. Αγρυπνείς, εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ. Ό,τι κάνεις το κάνω κι εγώ. Ένα πράγμα δεν μπορώ να κάνω. Να ταπεινωθώ όπως ταπεινώνεσαι εσύ. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα η ταπείνωση που πραγματικά σκορπίζει τους δαίμονες. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Για την ιστορία θα σας το πω και αν ποτέ άλλοτε βρείτε κάτι ανάλογο για να το ξέρετε όταν μελετάτε την Αγία Γραφή. Από το στίχο 18 θα δείτε στο κείμενό σας, όταν θα πάτε σπίτι σας, ότι πηγαίνει στο στίχο 20. Λείπει ο στίχος 19. Θα πείτε ίσως κάποιο τυπογραφικό λάθος. Δεν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Όποια Παλαιά Διαθήκη και αν ανοίξετε, όποια εκδόσεως Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι λείπει ο στίχος 19. Γιατί λείπει? Αυτό βέβαια δεν είναι πρωτοφανές. Έχουμε εμβολίμους στίχους που η Εκκλησία αυτούς ή καθόλου δεν τους δέχθηκε, δηλαδή δεν ανήκουν στον Ιερό Συγγραφέα του όποιου βιβλίου, ή τους δέχεται, τους εμβολίμους αυτούς στίχους, δηλαδή αυτούς τους βαλτούς, τους που μπαίνουν μέσα εμβόλυμοι, ή τους δέχεται αλλά τους γράφει με μικρότερα γραμματάκια. Και συνεπώς ο στίχος ο 19 αριθμείται μεν, αλλά δεν μπαίνει στο κείμενο. Και έτσι πάνω από το 18 στο 20. Εγώ θα σας τον διαβάσω. Δεν θα το βρείτε πουθενά παρά μόνο στην κριτική έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο εξής: πολύ εισήν υψηλή και επίδοξη, αλλά πραέσιν αποκαλύπτει τα μυστήρια αυτού. Πολύ, λέει, είναι εκείνη που είναι μεγάλη και σπουδαίοι και επίδοξη, αλλά ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστήριά του μόνο εις τους πραείς ανθρώπους. Δεν αναλύει όμως τον στίχον αυτόν, επειδή σας είπα δεν περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πηγαίνουμε εις τον στίχον 20. Ότι μεγάλη η δυναστεία του Κυρίου και υπό των ταπεινών δοξάζεται. Δηλαδή, διότι είναι μεγάλη
η δύναμη του Κυρίου και μόνον του Κυρίου η δύναμη είναι μεγάλη και η εξουσία και όχι η υπερήφανη. Αλλά οι ταπεινοί αναγνωρίζουν αυτήν την υπεροχή του Θεού, τη δύναμη του Θεού, γι' αυτό και τον δοξάζουν. Ώστε λοιπόν οι ταπεινοί δοξάζουν τον Θεό, οι μη ταπεινοί δεν δοξάζουν τον Θεό. Αυτό είναι το νόημα του στίχου. Ο υπερήφανος άνθρωπος, αγαπητοί μου, γιατί έχουμε βεβαίως πολλά σκαλοπάτια υπερηφανίας, όπως έχουμε και πολλά σκαλοπάτια ταπεινώσεως, ο υπερήφανος άνθρωπος δεν δέχεται την αυθεντία του Θεού. Δεν δέχεται καμίαν αυθεντία έξω από τη δική του την αυθεντία. Βέβαια, όταν φτάσει ο άνθρωπος να μην δέχεται ουδε μίαν αυθεντία, ούτε καν του Θεού, όχι ανθρώπων μόνον, τότε αναμφισβήτητα έχουμε το άκρον αωτών της υπερηφανίας. Διότι ο διάβολος τι ο λιγότερον έκανε, ή καλύτερα τι περισσότερον έκανε ο διάβολος? Δεν απεδέχθη την αυθεντία του Θεού και έπεσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το προσέξετε, γιατί αποτελεί ταυτόχρονος ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας. Έχουμε βεβαίως την αθεία, έχουμε και την αναρχία. Η αθεία τι είναι? Δεν δέχομαι την αυθεντία του Θεού. Και όχι μόνο δεν δέχομαι την αυθεντία, αλλά απορρίπτω ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Διότι κατά δυστυχία θα το πω και κλαίγοντας θα το έλεγα, ότι είναι πολλοί οι χριστιανοί μας, χριστιανοί, ναι ναι, είναι πολλοί οι χριστιανοί μας εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την αυθεντία του Θεού σε ολόκληρο το φάσμα της αποκαλύψεώς του και του λόγου του. Είναι εκλεκτικοί, σου λέγουν αυτό το δέχομαι, εκείνο δεν το δέχομαι. Μα εκείνος που είπε το πρώτο είπε και το δεύτερο. Γιατί το ένα το δέχεσαι και το άλλο δεν το δέχεσαι? Έχουμε λοιπόν άρνηση αυθεντίας, όχι όμως άρνηση υπάρξεως. Η αθεία είναι άρνηση και αυθεντίας του Θεού και άρνηση της υπάρξεως του Θεού. Και επειδή σήμερα είναι πολύ της μόδας, είπα της μόδας, δηλαδή μπορούμε να κολλάμε αυτή τη μόδα, εγώ δεν μπορούσα να το πω ποτέ μόδα αυτό, παρότι θα το λέγαμε της μόδας. Ένας άνθρωπος σοβαρός σε θέματα πίστεως μπορεί να παίζει όπως παίζει με τα ρούχα του, αν πρέπει τα κουμπιά στο σακάκι να είναι πολέμε κουμποτά ή σταυρωτά, και να αλλάζουμε αν πρέπει το ρεβέρι να υπάρχει στο παντελόνι, να μην υπάρχει. Έτσι μπορούμε να λέμε δέχομαι το Θεό τώρα ή δεν το δέχομαι? Είναι θέμα μόδας ο Θεός? Είναι θέμα αντιλήψεως για μια εποχή? Είναι αδιανόητο πράγμα. Είναι αδιανόητο. Και εκείνος ο οποίος είναι πιστός και χάρη της μόδας αυτής αρνείται το Θεό, είναι χαρακτήριστο. Είναι αχαρακτήριστος. Μόνο πιστός δεν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να υποθεί. Αλλά έχουμε και την αναρχία. Η αναρχία, ξέρετε τι είναι? Η αναρχία είναι το εξής: άρνησης, πάσης, ανθρωπίνης αυθεντίας. Τι θα πει αναρχία? Αρνούμε πάσαν αρχή και πάσαν εξουσία. Και την αρχή των ανθρώπων ως αρχή, ως εξουσία, και τους νόμους και οτιδήποτε. Τα αρνούμε όλα. Τα απορρίπτω όλα. Δηλαδή, δεν δέχομαι την αυθεντία του Θεού, δεν ως αθεία, δεν δέχομαι την αυθεντία των ανθρώπων ως αναρχία. Δεν ξέρω αν άλλη εποχή παρουσίασε αυτό το φαινόμενο της αθείας και της αναρχίας όσο ο σύγχρονος κόσμος. Θέλετε να σας αποκαλύψω και κάτι άλλο που θα εκπλαγείτε? Ότι το φαινόμενο της αναρχίας και της αθείας
δεν ενεφανίστη εις τον κόσμο της Ανατολής, αλλά εις τον κόσμο της Δύσεως. Και όταν λέμε Ανατολή, εννοούμε τους μη χριστιανικούς λαούς, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδίες κτλ. Τους μη Αφρική, τους μη χριστιανικούς λαούς. Αντιθέτως, η αναρχία και η αθεία ενεφανίστη στη Δύση. Δηλαδή, καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε επί χριστιανικού εδάφους. Η Ρωσία είναι Δύσης. Δεν είναι Ανατολή η Ρωσία. Το υπογραμμίζω αυτό. Επί χριστιανικού εδάφους ανεπτύχθησαν αυτές οι δυο μάστιγες της ανθρωπότητας. Αν ερωτήσετε γιατί, θα σας απαντήσω. Διότι δεν βιώθηκε ορθά ο χριστιανισμός. Και η χριστιανική λαή εν ευρία ενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα το ακούσετε αυτό, εδαιμονίστησαν. Θέλω να πω ότι βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία του σατανά. Δηλαδή είναι το φαινόμενο της εκκοσμικεύσεως του χριστιανισμού. Αυτό είναι. Και από τη στιγμή που ο χριστιανισμός θα εκκοσμικευθεί, από τη στιγμή εκείνη και πέρα, πάνω σε αυτό το έδαφος δίνονται να αναπτυχθούν όλων των λογιών τα μικρόβια. Όλες οι ιδεολογίες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ανεπτύχθησαν όλα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα, αθεία, αναρχία, σε χώρο, σε έδαφος χριστιανικό. Ο υπερήφανος λοιπόν δεν δέχεται ούτε μία αυθεντία, ούτε του Θεού ούτε του ανθρώπου. Τον εαυτό του μόνο έχει ως πρότυπο. Αυτό που θα κάνω εγώ, αυτό είναι και αυθεντικόν. Επόμενο λοιπόν είναι, οι υπερήφανοι να μην δοξάζουν το Θεό για όλες τις ενέργειές του μέσα στη δημιουργία και μέσα στην ιστορία, παρά μόνο οι πιστοί και οι ταπεινοί να δοξάζουν το Θεό. Το θέμα είναι πολύ πρακτικό. Θα σας έλεγα ότι βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας. Αυτά βέβαια που σας είπα είναι ήδη στην καθημερινότητα. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα κάτι πιο δικό μας, πιο κοντινό μας, γιατί σας είπα υπάρχει μεγάλη κλιμάκωση σε αυτά τα πράγματα. Όταν αγαπητοί, για κάθε έργο μας δεν αναφερόμεθα στο Θεό και για κάθε έργο μας δεν δοξάζουμε το Θεό, για κάθε ευεργεσία του Θεού δεν προβαίνουμε σε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, θεωρούμε τα πάντα σαν προϊόντα των ικανοτήτων μας, των προσόντων μας, της υγείας μας, του κόπου μας και της τσέπης μας. Όταν πεις τον άλλον δόξασε το Θεό, να είναι καλά η τσέπη μου. Μα δεν ευχαριστείς το Θεό γι' αυτό? Να είναι καλά τα χέρια μου. Φτωχή άνθρωπε, φτωχή άνθρωπε, ποιος είσαι μέσα στη δημιουργία αυτό το πολλοστιμόριο που είναι κοντά στο μηδέν? Ποιος είσαι και λέγεις ότι να είναι καλά η υγεία μου και ο κόπος μου και η εξυπνάδα μου και τα προσόντα μου και όλα αυτά που έχεις, ποιος σου τα έδωσε, άνθρωπε? Τι έχεις ο ουκέλαβες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις που δεν το έχεις πάρει? Ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Εάν δε και έλαβες από το Θεό, τι καυχέσαι? Καυχησιολογείς ότι τίποτα δεν πήρες από το Θεό, ψεύτη και υποκριτή άνθρωπε. Γιατί? Είναι υπερήφανος ο άνθρωπος. Είναι υπερήφανος ο άνθρωπος. Μπορεί να σας πει η γυναίκα σας, ο άνδρας σας, δόξασε το Θεό, δεν βγαίνει από το στόμα. Δόξασε το Θεό, δεν βγαίνει από το στόμα. Τόσο δύσκολο? Μια λέξη. Αν δεν είναι μια λέξη,
Δεν είναι μια λέξη, είναι ένα περιεχόμενο. Και αυτό το περιεχόμενο προσκρούει στην αυτοϋψηλότητα, την αφεντιά μου, γιατί είμαι υπερήφανος. Είναι φοβερό. Ίσως τεθεί το ερώτημα όμως, καλά, πώς δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι η πρώτη αυθεντία είναι ο Θεός? Έτσι, πώς το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα? Για να ξέρετε, ταπείνον άνθρωπο, είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι μου τα δίδει όλα ο Θεός. Πόσο μη ταπεινός δεν τα καταλαβαίνει αυτά? Και λέγει εδώ ο στίχος του Ιερού Κειμένου ότι θα τον δοξάσουν μόνο οι ταπεινοί, όχι οι υπερήφανοι. Διότι η υπερηφάνεια, αγαπητοί μου, τυφλώνει τα μάτια της ψυχής και δεν ανέχετε τίποτε πιο πάνω από αυτήν. Έτσι ο άνθρωπος διαστρέφεται και δεν βλέπει πια φυσικά αλλά αφύσικα, παραφύσικα. Δίνει αξία σε κάτι που δεν έχει αξία και αναξιοποιεί κάτι που έχει αξία. Έχει, με άλλα λόγια, χάσει ο άνθρωπος το μέτρο των αξιών και το χάσε γιατί είναι υπερήφανος. Δεν ξέρει πια τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Λέγει κάτι θαυμάσιο ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Δια της ταπεινοφροσύνης, λέγει, έρχεται η χάρις και ανοίγει τον οφθαλμόν της ψυχής, όν τον οποίον ετύφλωσεν ο διάβολος. Ποιος τύφλωσε το μάτι της ψυχής? Ο διάβολος. Με την ταπείνωση τι γίνεται? Ανοίγει το μάτι της ψυχής και ευθέως άρχεται ο άνθρωπος, βλέπει τα πράγματα κατά φύση και αμέσως αρχίζει να τα βλέπει όπως είναι. Θα δείτε τι θα πει όπως είναι. Βέβαια είναι ένα μεγάλο φάσμα αναλύσεων, αλλά λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και θα δείτε, δίδει ένα μέτρο κατανοήσεως του πράγματος. Και ουκέτι δελεάζεται υπό της έξωθεν θεωρίας των πραγμάτων ως το πριν. Δεν δελεάζεται, δεν δολώνεται, δεν παγιδεύεται από το να βλέπει τα πράγματα όπως είναι μέσα στη πτήση, όπως πρώτα υπαγιδεύεται όταν ήταν υπερήφανος. Βλέπει γάρ απροσπαθώς ότι ούτως των χρυσών, των άργυρων, τους τιμίους λίθους και ου πλανάται ουδέ παρακρίνει εμπαθώς. Κοιτάξτε, εδώ είναι τώρα. Βλέπει, λέγει, όλα τα πράγματα στον κόσμο αυτό, αυτό που είναι, όπως είναι. Των χρυσών τον βλέπει χρυσών, των άργυρων άργυρων, τους τιμίους λίθους τιμίους λίθους. Βλέπει τι? Ότι αυτά βγαίνουν από τη γη, ότι αυτά είναι όπως όλα τα υλικά πράγματα του κόσμου και τίποτα. Αλλά οι άνθρωποι είπαμε, όχι, ο χρυσός θα έχει πολύ μεγάλη αξία. Όσο για ένα μεγάλο διαμάντι, γι' αυτό μπορεί να κάνουμε μερικές μάχες για να το αποκτήσουμε. Δώσαμε συμβατική αξία. Συνεπώς, ο υπερήφανος ζει μέσα σε μια συμβατικότητα. Άρα λοιπόν ζει αφύσικα, ζει παραφύση. Ο ταπεινός ζει μέσα στην ίδια τη φύση των πραγμάτων. Δηλαδή είναι πραγματιστής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει μεταφραστεί ελληνικά βέβαια, μόνο που δεν έχει μεταφραστεί έτσι ολόκληρο, ατόφιο, σε όλο το κείμενό του. Είναι του 16ου αιώνα και είναι στη σειρά των παιδικών βιβλίων, Ρόμπινσον Κρούσος, Ρόμπινσον Κρούζε. Είναι του Ντάνιελ Ντεφόε. Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο. Του 16ου αιώνα είναι το βιβλίο αυτό, είναι πολύ παλιό. Εκεί έχει έναν νεαρό, αυτός ο Ρόμπινσον Κρούζε, ο οποίος μπαίνει σε ένα πλοίο, άφθαντρο το πλοίο πνίγεται, αυτός έπεσε σε ένα νησάκι. Άμα έγινε ηρεμία, βρήκε μέσα στο καράβι αυτό που ήδη πνιγόνταν, δηλαδή γούλιαζε, βρήκε μια μπάλα χρυσού, βρήκε μια γεωγραφή και λίγα σπυριά στάρι.
Έμεινε 20 χρόνια στο νησί αυτό. Εκεί έμαθε ότι ο Χριστός δεν είχε καμία αξία. Ωραίο δίλημα. Ουδε μία αξία δεν είχε. Είχε αξία μόνο η Αγία Γραφή και εκείνος ο σπόρος του σταριού, τον οποίον έσπηρε και σιγά σιγά να χωράφει και στο ψωμί του. Και διάβαζε το Λόγο του Θεού. Αυτό θα πει, χωρίς να πέσω σε κανένα ερημονήσει από ναυάγιο, αλλά από ταπείνωση να καταλάβω τι πράγμα έχει αξία στον κόσμο αυτόν και τι δεν έχει. Οπότε, αν χάσω τα αγαθά μου, δεν θα οδύρωμαι. Βέβαια, το λέει και η λέξη χρήμα, από το χρήση. Όμως αγαπητοί, αν χάσω τα χρήματα ή χάσω και αυτή την υγεία μου, γιατί να οδύρωμαι? Γιατί να μην δω τα πράγματα όπως είναι? Πότε θα τα δω όπως είναι? Όταν γίνω ταπεινός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Γι' αυτό εδώ πέρα θα μπορούσα να το επεκτείνω, να σας έλεγα.